κυκλοφόρησαν χθε δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με την καταγγελία ότι οι γιατροί παροτρύνουν άλλου γιατρού να μην συμμετάσχουν στο ΓΕΣΥ. Για να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Η κυρία Εφη Καμίτση, αναπληρώτρια διευθύντρια του Οργανισμού Ασφαλή Υγεία, είναι μαζί μα στο στούντιο. Καλώ ορίσατε, κυρία Καμίτση. Καλώ σα μεσημέρι. Και ο κύριο Πάμπο Παπαδόπουλο, αντιπρόεδρο Πα... τη Πανκύπρια Συμμαχία Πάνιων Παθήσεων των Ασθενών. Απολογούμε και στου δύο για την φοβερή καθυστέρηση, αλλά δυστυχώ η επικαιρότητα σήμερα μα έβγαλε εκτό προγράμματο. Λοιπόν, κυρία Καμίτση, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτή τη προσπάθειας που γίνεται για να γεφυρωθεί το χάσμα των αμοιβών. Τι συζητήσατε ακριβώς με τον ΠΙΣ. Θέση συζήτηση ήταν για τις αμοιβέ, αλλά και για γενικά πώς θα λειτουργούν οι γιατροί μέσα στο ΙΕΣΥ. Αυτή η συνάντηση ήταν στα πλαίσια πολλών άλλων συναντήσεων που γίνονται με τον ΠΙΣ. Αρχίσε αυτή η διαδικασία από τον Οκτώβριο πέρσι. Mm -hmm. Να συζητάμε για τα θέματα των αμοιβών και για άλλα επιμέρου θέματα που αφορούν του γιατρού. Ναι. Ε, θεωρώ ότι ήταν σε καλό κλίμα η συνάντηση και ε, επιλήθηκαν απορίε. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει και πολύ πέτυχε ακόμα είναι ότι η ενημέρωση αυτή πρέπει να φτάσει σε όλου του γιατρού, στη βάση των γιατρών. Ναι. Και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται τώρα για τι αμοιβέ, αυτά τα έγγραφα που έχουν βγει έξω προ τη δημοσιότητα που κάποια ομάδα γιατρών τα προωθεί ε, εμεί εκτιμούμε ότι είναι λόγω έλλειψη σωστή ενημέρωση. Όλοι οι γιατροί πρέπει να διαφερθούν. Εμεί είμαστε στη διάθεση, στη διάθεση του. Τι ακριβώ. Δεν σα επιτρέπει ο πρόεδρο να του προσεγγίσετε όλου του γιατρού. Ε, όχι, ο οποίο δεν μα απαγορεύει να του προσεγγίσουμε. Αλήθεια, η τελευταία συνεννόηση που έχουμε τον πει, του έχουμε στείλει όλου του αριθμού και έχουμε πει ότι θα μιλούμε μια και με τι επιστημονικέ εταιρείε απευθεία να μπορέσουμε Ωραία. να του εξηγήσουμε. Να. Πολλοί παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται, έχουμε συναντήσει με επιστημονικέ εταιρείε πολλέ φορέ και με την παρουσία του πει. Και έτσι μα δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσουμε στου γιατρού τι ακριβώ συμβαίνει. Διότι δεν μπορεί να ενημερώνεσαι ούτε από εφημερίδε, ούτε από έγγραφα που κυκλοφορούν χωρί να, έχουν, να ξέρουμε που πώς χρειάζεται βασίζονται. να δοθεί επίσημη ενημέρωση, επίσης. Χρειάζεται επίσημη ενημέρωση και ο ίδιο αποκ... κάθε γιατρό να αποκτήσει ιδία ανάποψη για το πώ θα λειτουργεί ναι. μέσα στο σύστημα. Υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίηση για τα ποσά των αμοιβών για κάποιε κατηγορίε ιατρών. Να σα πω, εμεί έχουμε εξηγήσει τον πίσω. Εμά μα έχει δοθεί ένα προπολογισμό. Ναι. προπολογισμό. Αυτό πρέπει να διαχειριστούμε. Δεν έχουμε περιθώρια σαν οργανισμό να έρθουμε να αυξήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάποιε αναπροσαρμογέ μεταξύ ναι. κατηγορία παροχέων. Αλλά δεν έχουμε. Ναι, αλλά θα πρέπει περιθώριο. να κόψετε από τη μία για να δώσετε περισσότερα Ακριβώς, στην άλλη. Ό,τι δοθεί στον ένα σημαίνει κόβεται από κάποιον Μάλιστα, άλλο. άλλον. Έτσι λοιπόν. δουλεύει αυτό το πράγμα. Δύσκολο το έργο σα, ομολόγο κύριε mm -hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, τι ενημέρωση έχετε για αυτού οι οποίοι επιχείρησαν, εν πάση περιπτώσει, εκ νέου, γιατί δεν είναι η πρώτη προσπάθεια που επιχειρείται έτσι ε, μία α, αν θέλετε, κάποιων επαγγελματιών υγεία να συμμετάσχουν στο ΓΕΣΥ. Έχετε απομονώσει, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάλουν κατά ε, του Γενικού Συστήματος Υγείας. Να θέσουμε το θέμα, να πάμε λίγο με το πίσω. Να βάλουμε σαν αρχή ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας ε, θεωρούμε σαν ασθενής ότι είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη δημιουργία της ίδρυσης της. Mm. Το να μπορεί ο κάθε ένας πολίτης, ο κάθε ένας ασθενής να έχει πρόσβαση στον γιατρό που θέλει. Για το θέμα τη υγεία του, όποιον και να είναι αυτό, είναι κάτι που φαίνεται ότι στο τέλο της ημέρα κάποιο έχει ενοχλήσει. Τώρα, το ότι αντιλαμβανόμαστε είναι ότι το μεγάλο σύνολο των γιατρών φαίνεται να είναι ακόμα ανημέρωτο για το πώ ακριβώ θα δουλέψει το ΓΕΣΥ και πώ ο ΑΗ θα διαχειριστεί το ποσό το οποίο υπάρχει για να διαχειριστεί. Έχουμε, δει, απλά είναι και αυτοί παράκληση... που κάνουν τις παροτρήσει, πιστεύετε ότι είναι αυτοί που δεν είναι ενήμεροι ή αυτοί που είναι ενήμεροι και σκοπίμως επιχειρούν να διαστρεβλώσουν... Ε, θεωρούμε αυτοί. ότι είναι αυτοί που είναι ενήμεροι. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι μια ίσως μικρή ομάδα ε, η, η οποία για δικούς της ίσως λόγους που ήδη μπορεί να διαστρεβλωσουν θεωρουμε οτι ειναι αυτοι που ειναι ενημεροι θεωρουμε οτι ειναι μια ισως μικρη ομαδα η οποια για δικους της ισως λογου που ηδη μπορει να γνωριζουν πιο καλά mm -hmm. ε, έχουν ε, αυτές ε, τις θέσεις. Ε, νομίζω ότι φαίνεται και από τα, τα έγγραφα τα οποία τέλος πάντων τα έχουμε δει όλα ε, Οι, οι εισηγήσει και οι παροντρήσει είναι σαν που να προδιαγράφουν Το αποτέλεσμα που θέλουν να υπάρχει στην ε, Γενική Συνέλευση Χωρίς να σημαίνει ότι οι τοποθετήσει οι δικές μας σαν ασθενείς Είναι εναντίον των γιατρών ή ότι εμείς έχουμε οτιδήποτε εναντίον των γιατρών Ακριβώς το αντίθετο Τα άτομα τα οποία είναι οι πλέον ευαίσθητοι Απέναντι στου γιατρού, είμαστε εμεί οι ασθενεί. Ναι. Τα άτομα τα οποία θέλουμε να έχουμε τι καλύτερε σχέσει με του γιατρού, είμαστε εμεί οι ασθενεί. Αλλά το ότι βλέπουμε είναι ότι όντω υπάρχει μια μικρή ομάδα που φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη ή διαφορετική γνώμη. Αν είναι σημα... ε, μικρή, με συγχωρείτε, σημαίνει ότι το κουμαντάρετε ε, το ζήτημα αυτό τη παραπληροφόρηση. Ε, είναι εδώ που πρέπει ο ΑΕΠ πλέον ε, πολύ γρήγορα, ίσως να σπάσει και λίγο τις προδιαγραφέ που έχει για το πότε θα το έκανε. Ε, εμείς θεωρούμε ότι ο κάθε ένας γιατρός έπρεπε να ενημερωθεί ακόμα εάν χρειάζεται και προσωπικά για το τι θα είναι το γιασί, τι θα είναι οι απολαβές του, πώς θα τις παίρνει και εκ των πραγμάτων τότε να έρθουν να τοποθετηθούν οι γιατροί. Δηλαδή να έχουν μια σφαιρική καλή πληροφόρηση για το πώς θα δουλέψει το γασί. Όπως στο τέλος της ημέρας προσπαθήσαμε κι εμείς σαν ασθενείς να έχουμε αυτήν την πληροφόρηση. Μάλιστα. Ξέρω ότι ο ΑΕΗ έχει, έχει στα σκαριά την δική του προσπάθεια πληροφορήση που να κάνει. Θεωρούμε όμω ότι ίσω να έχει αργήσει. Με την προπόθεση ότι συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μα και θεωρούμε ότι οι γιατροί πρέπει να πληροφορηθούν από, το, από τον ίδιο τον διαχειριστή των χρημάτων τη πολιτεία για το πώ θα διαχειριστούν Μάλιστα. αυτά τα λεφτά στο επίπεδο του ΓΕΣΥ. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και εδώ είναι που θεωρούμε ότι. Θα σταματήσει και οποιασδήποτε προσπάθειε για, για, για παραπληροφόρηση. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε ένα γιατρό, α πάρει τι αποφάσει του, αλλά Μάλιστα. να είναι απόλυτα σωστά πληροφορημένο. Σεβαστέ οι οποιασδήποτε αποφάσει. Αν δεν θέλουν να συμμετάσχουν, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν είναι υποχρεωτικό Μαι, έτσι. Δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Παπαδόπουλο. Απλά ναι. είχε αρχίσει αυτή η διαδικασία διαβούλευση με τον πίστη, την οποία εμεί σεβαστήκαμε. Και είχαμε πει να, φτάσει, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και εμεί θα βγαίναμε με ενημέρωση προ τον κάθε ένα γιατρό. Προσωπικά, ναι. και έχω να σα πω κάτι άλλο. Εδώ γίνονται συνελευτέ, μα καλούν οι εταιρείε των ειδικοτήτων να πάμε, και έρχεται έναν 5-10% το γιατρό για να ακούσει. Ναι. Οπότε, εμεί κάνουμε έκκληση στου γιατρού να εκμεταλλευτούν αυτέ τι ευκαιρίε που του δίνονται, να ενημερωθούν και να έρθουν απευθεία κοντά μα. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ και του δύο πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, κυρίε και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σα.